Γιατί σ' αρέσουν τα bars που χώνει ο Bloody Hawk, αλλά όταν χώνει τέτοιου είδους bars σε τέτοιου είδους μπιτάκια, ο Drake δεν σ' αρέσει. Ο Bloody Hawk είναι καλύτερος από τον Drake. Ωπα! Ξέρεις πολύ καλά τι πάτησες να δεις, ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή, δεν μιλάμε πολύ. Βλέπουμε πολύ, απλά δεν το βλέπετε όλο εσείς γιατί το κόβω. Είναι copyrights. Και όποιος ξαναπεί γιατί κόβεται το βίντεο, απλά πάνε σε ένα μαντρί και σπούδασε λίγο προβατική βλάκα. Θα φας blocker. Έχουμε ένα τραγούδι το οποίο λέγεται G64. 63 ρε μα, τι στο πούσε. Sorry, τα γυαλιά προσθέτουν ένα μπρο. Και ναι, Tokel, Bloody Hawk συνεργασία. Αυτοί δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουν ξανασυνεργαστεί. Εκτός αν έχω χάσει επεισόδια. Άμα έχω χάσει επεισόδια και γράφετε κάτω, μα Γιάννη, αυτοί έχουν συνεργαστεί και. Μπορεί και να έχουν. Ποιο? Η φώτο. Η φώτο. Ναι, τι είναι. Μήπως είναι ο Tokel και ο Bloody Hawk. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο Destiny. Τι, και οι δύο χοκάγκε ήταν να γίνουνε, τι γίνονται. Δεν θα σου λύσω πια τίποτα, μέσα της λέω τι ζητήσεις το έχω. Πήρα ένα G63, είναι τέρας, η μάνα μου λέει να προσέχω. Με σέβονται μέσα στη UMG, με σέβονται μέσα στο ghetto. Ζηλεύουνε πως τι δεν ασχολούνται, I'm like. Αυτό είναι δεύτερη ψητήριο, πάντα αυτή είναι δηλητήριο. Στον τρόμο φωνάζουν η μάγκα μου, στον πύργο με λένε όλοι κύριο. Στον ημαντάν, τον κορλέον, αν πάμε στο μπουτ γίνομαι δολοφόν. Στο όνομά μου είναι Louis Vuitton, αν πάμε στο στούντιο μυρίζον. Πόσο ακόμα πάνω τα πάμε, δεν είναι η ζωή μου πια ίδια. Πόσοι θέλουνε να σε φάνε, πέσει, δεν ξέρω πως γίναμε έτσι. Αυτό που έχω γίνει μ' αρέσει, yeah. Πάει για beat switch μου φαίνεται. Πριν όσο έχουν ο Tokel πάνω σε αυτό το beat, το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν πόσο Bloody Hawk θα χώσει σε αυτό το beat. Έχασα τον καλύτερο φίλο μου στα 17, έχω ακόμα πληγή. Φέτος έκανα καλή σεζόν, μακάρι να μπορούσε να το δει. Αν δεν ήταν για τη δουλειά μου πιστεύω δεν θα είχα τηλέφωνο καν. Δεν με νοιάζουνε τα παντελόνια ο Κελάν. Στα ρούχα μπορεί μας το rap δεν μ' αγγίζουνε καν. Δεν καταλαβαίνουν τι ζητάω στα... Bro, he's fire as fuck. Ναι ρε φίλε. He's fire as always. Ας γελάνε για το στυλ αλλά στο rap. Που κολλάει ο Tokel με το Bloody. Πίστευα πως ήταν μαλακία, αλλά τώρα βλέπω τα κοινά σημεία. Βλέπω δύο παιδιά από την επαρχήλ. Όχι τα που και που τα λέμε, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε φίλοι. Μαμά μου λέει να πάω στο ATM να βγάλω τα. Αρχίζω κοντεύω τον ήλιο, αγχώνομαι. Θέλω το δέδαλο να είναι κοντά, τα φτερά μου αρχίζουν και λιώνουνε. Μ' άρεσε πάρα πολύ που έδωσε explanation για το collab. Α, ναι, 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 γιατί true. Έγινε το collab. Ναι. Και ο ίδιος, ας πούμε, όσοι το είδε από το point of view των fans, ναι, και ρώτησε τον εαυτό του, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, ήξερε ότι οι fans θα πούνε πού κολλάει ο Tokel με τον Bloody Hawk. Και ο ίδιος το σκέφτηκε. Και μετά στάπωσε. Βρήκε τα κοινά. Και μετά σα τάπωσε. Όσοι αμφισβητήσατε, ήταν έτσι κοντεπίδασα και πουπ, από πάνω μπήκε ο Bloody Hawk. Το δέδαλο τι είναι. Χωνεύρα μαζί. Δέδαλο νομίζω είναι μέρος. Δέδαλος είναι, δεν είναι μέρος, είναι αρχαιοελληνικό πρόσωπο. Είναι μέρος κοντά στο μονή. Πήρες 30 αργύρια, θες το τραπέζι σαν φίλο σηκώνομαι. Όλοι ξέρουν τι θα κάνεις τώρα, άντε κάτω να τελειώνουμε. Στο ταξίδι για την ευτυχία φοβάμαι μην χάσω εμένα. Και νιώθω ξανά 15 χρονών, έχω βάλει το νέο μου στο. Ο δρόμος για την ψυχική μου υγεία, το ξέρω καλά θα πονέσει. Η κορυφή είναι στενό μονοπάτι, δεν έχει για δεύτερο θέση. Δεν ξέρω πως γίναμε έτσι, με αυτό που έχω γίνει μ' αρέσει. Πόσο ακόμα πάνω τα παπέζει, δεν ξέρω πως γίναμε έτσι, με αυτό που έχω γίνει μ' αρέσει, yeah. Bro, μελωδικά το κομμάτι είναι top notch, είναι πολύ όμορφο μελωδικά κομμάτι. Lyrically ο Bloody Hawk είναι legend σε αυτό το κομμάτι. Βασικά δεν υπάρχει κομμάτι του που λυρικά να μην σε εντυπωσιάζει. Θέλω να πω το εξής. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά που είπε ο Tokel. Ναι ρε μαλάκα. Δεν θυμάμαι τίποτα μαλάκα. Και, εγώ, και πείτε μου εσείς. Εγώ θέλω να πω ότι ο Bloody Hawk είχε καλύτερο verse από τον Tokel. Γιατί όπως είπες δεν θυμάμαι τίποτα από όσα είπε ο Tokel. Αλλά μπορεί και θυμάμαι πάρα πολλά από όσα είπε ο Bloody Hawk. Okay. Ναι, είχε πιο πολύ impact, αλλά στη μελωδία φυσικά και θα πω Tokel. Ναι. Ναι, είναι μελωδικός rapper, φίλε. Ο Bloody Hawk έκλεψε την παράσταση για μένα. Και ναι. Και κάποιος από εσάς σας έκλεψε και τις γκόμες. Μαλάκα, μήπως γυρνάμε. Τι εννοείς? Γυρνάμε σιγά σιγά. Γιατί? Μας αρέσουν τα lyrics. Ποιος το λέει? Μαλάκα, σου αρέσει το στυλ. Στο ελληνικό rap σου αρέσει το στυλ που δεν σ' αρέσει τα αγγλικά. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί σ' αρέσουν τα bars που χώνει ο Bloody Hawk, αλλά όταν χώνει τέτοιου είδους bars σε τέτοιου είδους μπιτάκια, ο Drake δεν σ' αρέσει. Ναι. Δεν ξέρω. Παίζει να έχει να κάνει με τη γλώσσα. Κάτι με τη γλώσσα παίζει. Μπορεί. Κάτι. Ή ο Bloody Hawk είναι καλύτερος από τον Drake. Ωπα. Έχω καλό εδώ 2 μέτρα τον πνίξω.
Shout out και στους δύο. Θα αφήσουμε το link κάτω στην περιγραφή να το τσεκάρετε στο Spotify. Έσπειρε το κομμάτι. Like, subscribe. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, αν νιώθετε λεβέντες σε αυτή τη χρονική περίοδο. Το επόμενο βίντεο μέχρι να σκάσουμε drop. Album. Ωραία. Share.